Η Παναγιώτα Βλαντή, πέρασε το βράδυ της Παρασκευής 18 Δευτέρα, φιλοξενούμενη στο πλατό του After Dark και στο Θέμη Γεωργαντά, με μία άκρος εξομολογητική διάθεση. Λόγω των ημερών όπως ήταν επόμενο η συζήτηση πήγε και στο θέμα των κακοποιητικών συμπεριφορών και των καταγγελιών που μας κατακλείουν κάθε μέρα, και μίλησε για όλες τις εξελίξεις με το μετού. Λίγο καιρό πριν, είχε παραδεχτεί πως βίωσε παρενόχληση από το ίδιο άτομο που παρενόχλησε την Τζένι Μπότσι και την Αγγελική Λάμπρη. Η αξιαγάπητη ηθοποιός έχει ήδη μιλήσει για το περιστατικό που έχει βιώσει η ίδια, και ξαναναφέρθηκε σε αυτό εξηγώντας πως δεν ήταν εύκολο να το παραδεχτεί στα δικά της άτομα πόσο μάλλον δημόσια, αλλά και στο γιατί τώρα που ακούγεται συχνά για τέτοιες υποθέσεις. Η Παναγιώτα Βλαντή μιλάει για τη δική της εμπειρία και συγκινεί. Είναι ακριβώς η ίδια ιστορία που έχει αναφέρει η Τζένι Μπότσι και η Αγγελική Λάμπρη. Έχω μιλήσει για αυτό ανοιχτά, έχω πει ότι κάποια πράγματα έχουν παραγραφεί αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει. Νιώθω πολύ καλά που έγινε όλο αυτό, αλλά δεν σου κρύβω ότι στην αρχή δίλιασα πολύ. Και άλλη μια φορά ένιωσα ντροπή. Οι περισσότεροι που το έχουν υποστεί αυτό νιώθουν ντροπή ακόμα και όταν μιλήσουν. Δεν ήταν καθόλου εύκολο, δεν κυνηγάμε τη δημοσιότητα. Ακούσαμε και αυτό. Το γιατί τώρα, δεν μπορεί να το πει κανείς. Στην αρχή αισθάνθηκα άσχημα, ντρεπόμουν για αυτό. Έπρεπε να το συζητήσω με τους γονείς μου, τον σύντροφό μου ανέφερε. Ήταν δύσκολο. Να δώσουμε τις μαρτυρίες, τις καταθέσεις. Έχουμε και μια πορεία, εγώ δεν θέλω να βγαίνω και να μιλάω για τα προσωπικά μου θέματα, δεν μου αρέσει. Για να βγω να μιλήσω για αυτό, σημαίνει ότι με βασάνιζε. Και με βασανίζει ακόμη. Τώρα είμαι πιο ανάλαφρη και χαίρομαι που έχει συμβεί. Να μη φοβούνται. Το όπλο είναι να μιλήσεις, μόνο τότε ο θήτης χάνει την εξουσία του, συμπλήρωσε η Παναγιώτα Βλαντή. Thank you.